Μέχρι τη συνεδρία που είχαμε κάνει το Μάη του 20 για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο τη Κόσκο προβλήτα στην Πλαϊκή, ο κ. Πατούλης δήλωνε: «Σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα 9 σημεία για μας αποτελούν ευαγγέλιο για το ζήτημα ανάταξης των περιβαλλοντικών όρων και άλλα που ενισχύαν αυτή την αποφασιστικότητα της διοίκησης. Στις 3 τελευταίες συνεδριάσεις, με προημερησίας θέματα που φέραμε οι λαϊκές συσπηρώσεις και απορρίφθηκαν όλα, δείξαμε ότι το υποτιθέμενο ευαγγέλιο έχει γίνει κουρελό χαρτό τόσο από την Κούσκο όσο και από την κυβέρνηση. Στο μεταξύ, αυτό το πάσωμα των χιλιάδων τονών που πήρε βροχή και θάλασσα την προηγούμενη συνεδρία, την επόμενη μέρα, πάνω από το τροφικό μνημείο του Θεμιστοκλή, έσπασε ένα από τα κεσόν, αυτά τα μπλόκια, τα πούμε έτσι, τεράστια σέουγκο, που γέμισαν με υλικά πιθανότητα και σκουριά από τη χαλιβουργία, και όλα αυτά διαχέονται και στο βερθικό σύστημα που το τσακίζουν και θα περάσουν στην τροφική αλυσίδα. Και κανείς επιστημονικός φορέας ή άλλος δεν ελέγχει ποια είναι η οικολογική καταστροφή. Τι κάνετε λοιπόν εσείς, σαν διοίκηση, όπως αρέσκεστε να λέτε, του δεύτερου βουλευόμενου όργανου του Περιφερειακού Συμβουλίου, ποια είναι η αντίστασή σας απέναντι στην κυβέρνηση και στα όποια επιχειρηματικά συμφέροντα τσαλαπατάνε τη ζωή των πολιτών, το περιβάλλον που αναπνέουμε και ζούμε? Και απευθύνομαι στους Περιφερειακούς Συμβούλους και κυρίως της πλειοψηφίας, δεν γίνεται και να δίνεις ψωμί στο δραπέτι και να στέλνει χαμπάρι στο χωροφύλακα. Πρώτο κριτήριο για την όποια ανάπτυξη είναι η διασφάλιση της υγείας και της ζωής των πολιτών, και αυτό μετριέται και στα νούμερα του προϋπολογισμού, αλλά κυρίως στις αποφάσεις μας. Ίδια στάση κρατάει η διοίκηση και η χθεσινή, για να μην ξεχνιόμαστε, στο πρόβλημα λειτουργίας της Oil One. Ενώ έχουμε και τις μετρήσεις, αποδείξεις που προέρχεται η δυσοσμία, αλλά και πτυτικές τιούχες ενώσεις, βενζόλιο και άλλα στην ατμόσφαιρα, περιμένετε τι και από ποιον για να σταματήσει η λειτουργία της? Όλα αυτά τα μεγάλα περιβαλλοντικά αγκάθια, μόνο η δράση των συλλόγων των σωματείων παρατηρητηρίων, την πραγική του λαού παρατηρητηρίων, όχι άλλων, μπορεί να αντιμετωπίσει. Και παρά τις δυσκολίες, υπάρχει τέτοιο κίνημα και στην Πειραϊκή και στην Δραπετσόνα, όπως και στα καζάνια 140 στο Πέραμα, εν δυνάμει βόμβες, χωρίς να υπάρχει δεύτερος δρόμος διαφυγής στο όποιο ατύχημα. Και εκεί οι σύλλογοι γονέων, τα σωματεία της ζώνης, απαιτούν να σταματήσει η λειτουργία τους, διεκδικούν τη ζωή τους. Αυτές οι κινητοποίησεις είναι για μας η ελπίδα. Δεν τους ακούτε, κλείνετε τα αυτιά σας και κερασάκι στην τούρτα, ετοιμάζετε τώρα νέο σκουπιδότοπο στο σχιστό, ΣΜΑ και ΜΕΑ. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και ήδη υπάρχει ομόφωνη άρνηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Καρατσινίου σε αυτό το σχεδιασμό. Ακόμη και εκεί που γίνονται κάποια βήματα, όπως οι μελέτες για αντιπλημμυρικά στη Χαλκίδα και Βαλαωρίτη, στην Ίκια Κορυδαλλού, στο Πέραμα, και ξεκίνησαν δημοπρασίες αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, το κονδύλι που αναγράφεται στον προϋπολογισμό σε κάθε μία από τις 4 περιπτώσεις είναι 1.000 ευρώ. Δηλαδή, ζήσε μάι μου για έργα που έπρεπε να είχαν τελειώσει προχθές. Και φυσικά, υπάρχουν άλλες περιοχές που μεγαλώνουν πληθυσμιακά συνεχώς και καμία πρόβλεψη αντιπλημμυρικών έργων δεν υπάρχει, όπως τα Μελάκια, το Εάντιο, τη Σελήνια, τα Βασιλικά στη Σαλαμίνα. Ένα έργο ομβρίων εξελίσσεται ακόμα και σήμερα, που έχει δημοπρατηθεί από το 12. Έχει πάει στη 14η παράταση. Τόσα άλλα έργα δεν χρειάζονται εκεί. Ενδεικτικά ο δρόμος Εάντιο Κανάκια, υπάρχουν σημεία που δύο αυτοκίνητα δεν χωράνε. Το κίνδυνο σαν δρόμος δίπλα στο δάσος, από φωτιά και άλλα, είναι άμεσος. Απ' την άλλη, γίνονται έργα στον Άγιο Διονύση στον Πειραιά για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα, και ακριβώς πιο πάνω, ούτε 100 μέτρα προς την Αγία Σοφιά, πλημμυρίζει η Γούβα στις γραμμές ανάμεσα Αιτωλικού και Γάλλου. Και άλλα 100 μέτρα πιο πάνω, το μουσικό σχολείο που είναι σε αυτή την περιοχή, ακόμα περιμένει τη συνεννόηση Δημοτική Αρχή και Περιφέρεια να λύσει το πρόβλημα στέγη με ένα νέο χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων. Τον Ιούλιο που μας πέρασε, φέραμε το θέμα και είπατε ότι θα προχωρήσει. Ένα χρόνο πιο πριν από τότε, προεκλογικά η Δημοτική και η τότε Περιφερειακή Αρχή είχαν δεσμευτεί για τη λύση. Γενικότερα, όλες οι παρεμβάσεις λαϊκές κοινωνίες, είτε αφορούν σχολεία, είτε αναπτύσσεις που θα δώσουν μια ανάσα στους εργαζόμενους και την ΟΛΕΑ, περιμένουν πώς θα περισσέψουν τα κονδύλια για τις μεγάλες εμβληματικές παρεμβάσεις. Τι να πούμε για τον αθλητισμό, ότι ολόκληρος πειράζει δεν έχει ένα γήπεδο στίβου. Υπάρχουν χώροι που διεκδικούν δεκαετίες πίσω και αξίζει να κινηθούν κονδύλια από τις απαλωτριώσεις που είναι στάσιμα μηδενικά στον προϋπολογισμό. Ένα σημαντικό τέτοιο είναι παλιά βιομηχανία Ευρωπή, να απαλωτριωθεί από την περιφέρεια και να αποδοθεί στο λαό της περιοχής και όλου του Πειραιά. Θεωρώ σημαντικό να αναφέρω ότι να συμβάλλει η περιφέρεια, κάτι έγινε με την προηγούμενη διοίκηση, δεν προχώρησε στη διαφύλαξη της ιστορικότητας του χώρου των παλιών φυλακών της Έγινας και την αξιοποίησή του ως επισκέψιμο μουσείο. Έχει ήδη φιλοτεχνηθεί μνημείο και περιμένει την τοποθέτησή του. Θα κλείσω
όπως ξεκίνησα με την Κόσκο, για να καταδείξω αυτό το πώς παίζουν, ας πούμε, αν θέλετε, οι κυβερνήσεις με τα μεγάλα συμφέροντα. Η Κόσκο που διαφετεύει την περιοχή κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει ορισμένα έργα ως τον επόμενο Αύγουστο, γιατί έτσι θα έχει πόνους αυτή τη συμφωνία ακόμη 16% στις συμμετοχές του ΟΛΠ. Από δίπλα, η πολιτεία νομοθετεί ώστε να μην συναντούν εμπόδια στον δρόμο τη ανάπτυξή του, τη δική του ανάπτυξη. Πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή ο νόμος για τον εξυγχρονισμό τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Στο άρθρο 137, για προσωρινές κατασκευές εντός χερσαίας ζώνης λιμένος χωρίς οικοδομική άδεια. Το θεωρούμε προκλητικά ευνοϊκό για την περίπτωση του προβλήτα στην Πυραϊκή, να μπορεί να την ολοκληρώσει δηλαδή χωρίς τους αναγκαίους ελέγχους, οι αφαιρτές ύλες επιχωματούσεις, αυτά που συμβήκανε προηγούμενα, και μετά να κατασκευάσει προσωρινά κτίρια χωρίς άδεια. Τι λέει αυτά η διοίκηση, αυτό είναι το ερώτημα. Που πολλές φορές να σας πω, επικαλείται το 68% του δεύτερου γύρου. Τι το κάνει αυτό, πώς το αξιοποιεί, πού το βάζει δηλαδή, στα συμφέροντα ποιου, υπέρ ποιου δουλεύει.